Βρισκόμαστε στο μέσο μιας πολιτικής κρίσης και ενός μεγάλου σκανδάλου με απρόβλεπτες διαστάσεις επί του παρόντος. Πρόκειται φυσικά για το μεγάλο σκάνδαλο που προκλήθηκε από τις παρακολουθήσεις του Νίκο Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου του Θανάση Κουκάκη. Η κυβέρνηση πιάστηκε να ψεύδεται ήδη από τον Ιούλιο που μας πέρασε, όταν ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτσης διαβεβαίωνε εισαγωγικά κανένας πολιτικός δεν παρακολουθείται από την ΑΕΠ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε στη συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών που έγινε στη Βουλή ότι δεν γνώριζε τίποτα και μάλιστα τόνισε ότι δεν όφιλε να γνωρίζει και δεν πρέπει να γνωρίζει, δεν τολμούσε όπως είπε να ρωτήσει. Δεν πρέπει ένας Πρωθυπουργός να ρωτάει την ΑΕΠ ποιον παρακολουθεί. Παρόλο που η ΑΕΠ υπάγεται στον ίδιο. Η γραμμή άμυνας της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι φαίνεται είναι ότι παρακολουθήσεις γινόντουσαν και στο παρελθόν, συμπληρωμός δηλαδή, business as usual δηλαδή. Και επομένως το μόνο που το οποίο χρειάζεται είναι κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση φυσιολογικά είναι τι καινούργιο υπάρχει με τις σημερινές παρακολουθήσεις. Δηλαδή υπάρχει ποιοτική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, ορθώς επισημαίνουμε ότι συζητάμε για ένα μείζον όχι απλώς πολιτικό αλλά πολιτιακό σκάνδαλο. Σκάνδαλο που αφορά στον πυρήνα του φιλελεύθερου δημοκρατικού χαρακτήρα του πολιτεύματος. Δεύτερον, ποσοτικά έχουμε μια κλιμακωτή αύξηση των παρακολουθήσεων, η οποία δυστυχώς περιλαμβάνει και τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως επί των ημερών μας έχει φτάσει στο δυσθεώρατο νούμερο των 15.000 παρακολουθήσεων ετησίως. Πού το ξέρουμε αυτό το νούμερο? Αυτό το έχει δώσει ΑΔΕ. Α, το έχει δώσει κανονικά. Λοιπόν, συζητάμε για 15.000 παρακολουθήσεις. Ο αριθμός είναι τεράστιος. Ποιο είναι το ποιοτικά διαφορετικό για το οποίο με ρωτήσατε? Το ποιοτικά διαφορετικό είναι, κατά την άποψή μου, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κρούσμα παρακρατικής συμπεριφοράς που εντοπίζεται κάπου στους διαδρόμους ενός υπουργείου ή σε μία, πώς να πω, στις υπόγειες διαδρομές του βαθέως κράτους. Έχουμε ένα παράκράτος το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του επιτελικού κράτους. Δηλαδή το ποιοτικά καινούργιο εδώ είναι όχι ότι υπάρχουν περισσότερες παρακολουθήσεις, που και αυτό είναι μείζον, αλλά ότι όλη αυτή η ιστορία καταλήγει στον πρόεδρο της κυβέρνησης, στον πρωθυπουργό της χώρας, πολιτικά. Το ήξερε, δεν το ήξερε, δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Αυτό σημαίνει αντικειμενική ευθύνη. Ακούω δηλαδή να μου λένε ότι η πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργού της χώρας εξαντλήθηκε στην παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του, του Δημητριάδη. Και λέω ότι αυτό είναι λάθος. Η πολιτική ευθύνη δεν αφορά με τα κλειτά πρόσωπα στις δημοκρατίες. Αν δηλαδή εγώ εκλεγώ και σας πάρω εσάς βοηθό μου και εσείς παραιτηθείτε, λύνετε το πρόβλημα, εγώ εξελέγει. Η πολιτική ευθύνη στις δημοκρατίες αφορά τα εκλεγμένα πρόσωπα, τα αιρετά πρόσωπα. Άρα λοιπόν, το ποιοτικά νέο στοιχείο εδώ δεν είναι ότι υπάρχουν παρακολουθήσεις, δεν είναι καν ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες παρακολουθήσεις από ό,τι στο παρελθόν. Το ποιοτικά νέο στοιχείο είναι ότι όλο αυτό το σύστημα των υποκλοπών ανάγεται ευθέως, αμεταθέτως και αδιαμεσολάβητα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Μάλιστα. Ξέρετε, η υπόθεση έχει φέρει και πρακτικές, οι οποίες είναι πρακτικές υπόκοσμου, δηλαδή καθαρό εκβιασμό. Τις πρώτες μέρες που βγήκε αυτή η υπόθεση παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές διέρεαν σε δημοσιογραφικούς κύκλους ότι οι παρακολουθήσεις έγιναν κατόπιν εντολών ξένων κυβερνήσεων, υπονοώντας ότι υπήρχε σχέση του κυρίου Ανδρουλάκη με Κινέζους, Ρώσους, άρα διαφθορά. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάνε, διαρρέουν ότι δεν την έδεσε ούτε η Ουγγαρία, ούτε η Πολωνία, ούτε όσοι είχαν βγει στον αφρό, αλλά οι ίδιες οι ΗΠΑ. Το χειρότερο όλων είναι ότι μπήκε στην ιστορία ένας ακροδεξιός πρώην κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Φαΐλος Καραδιώτης, που έβγαλε ότι τον κρατάνε με προσωπικά του στοιχεία. Δηλαδή πρόκειται για πρακτικές εκβιασμού. Πού στηρίζει η κυβέρνηση ότι θα παραμείνει η κυβέρνηση μετά από τέτοιες πρακτικές? Στο τι αντέχει να το στηρίζει. Στο τι αντέχει, διότι ο κόσμος αντέχει να το υφίσταται. Λοιπόν, ας τα ξεχωρίσουμε. Θεωρώ ότι δεν είναι τώρα το μείζον το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρέπεμψε την μπάλα στην Αρμενία και στην Ουκρανία. Ναι. Πέρασε αυτό γρήγορα. Το βασικό είναι το εξής, ότι αυτό που έχει φανεί είναι ότι καθώς ο Ανδρουλάκης σίγουρα διδιώκεται
για τη διακρύβωση σοβαρών εγκλημάτων όπως προβλέπει το Σύνταγμα ή για εθνικούς λόγους, ο Ανδρουλάκης φαίνεται ότι υπεκλάπει, διότι σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή, δηλαδή κατά την περίοδο στην οποία ήταν υποψήφιος να γίνει αρχηγός του Πασόκ και μετά, κάποιοι θέλαν να μανιπουλάρουν πολιτικά τη συμπεριφορά του, είτε ως υποψήφιος, είτε κατόπιν ως αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος. Και μάλιστα αυτό έγινε με την διαδοχική παρακολούθηση, πρώτον την σε εισαγωγικά νόμιμη, και την λέω σε εισαγωγικά διότι είναι αντισυνταγματική αυτή η παρακολούθηση, θα εξηγήσω μετά γιατί, και μετά με την παράνομη. Από τον ίδιο, προφανώς, από την ίδια εστία, διότι είναι διαβολεμένη η σύμπτωση την ίδια μέρα που σταματάει μία παρακολούθηση να ξεκινάει μία άλλη από αλλού. Γιατί είναι προβληματική και η νόμιμη, σε εισαγωγικά. Το σύνταγμά μας προβλέπει το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ εύκολο να πάρει σε εισαγγελική άδεια. Ο κανόνας, λοιπόν, είναι το απόρριτο. Η εξαίρεση είναι η άρση του απορρίτου. Τι προβλέπει το Σύνταγμα, λοιπόν? Λόγους εθνικής ασφάλειας ή διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Τι γίνεται σήμερα? Η ΕΕΠ υποβάλλει στην αρμόδια εισαγγελέα, η οποία στεγάζεται στην ΕΕΠ, είναι δηλαδή ιδρυματοποιημένη στην ΕΕΠ, ένα χαρτί με το οποίο την ενημερώνει για το ποια τηλέφωνα παρακολουθούνται. Εδώ είναι που θα πρέπει ο νομοθέτης, αλλά όχι μόνο ο νομοθέτης, και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να προβλέψει φίλτρα ενισχυμένων εγγυήσεων σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αιτιολογία των παρακολουθήσεων. Δυστυχώς, η πρακτική της ΕΕΠ είναι ότι η εισαγγελέας απλώς παίρνει τηλέφωνα χωρίς καν ονόματα. Άμαστε. Αυτό μας δείχνει ότι εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα σε ό,τι αφορά την ανάγκη να στοιχειοθετηθεί τουλάχιστον ένα πλαίσιο αιτιολογίας. Εγώ δεν λέω να πει στον εισαγγελέα ότι παρακολουθώ τον έναν ή τον άλλον επειδή έμαθα εκείνο ή το άλλο, αλλά τουλάχιστον να ξέρω ότι τον παρακολουθώ για τη δράση του που σχετίζεται με το τάδε γεωπολιτικό ζήτημα. Αλλά το να μην λες τίποτα και να μην ξέρει ο εισαγγελέας ούτε καν το όνομα αυτού του οποίου έρεται το απόρριτο. Μάλιστα. Είναι αδιανόητο. Συζητάμε δηλαδή ότι το Σύνταγμα έχει εκτελεστεί. Είναι υποχρεωμένος να δώσει άδεια? Ο εισαγγελέας, λοιπόν, φυσικά και δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει άδεια. Ένα εισαγγελέας όμως, ο οποίος στεγάζεται στην ΕΕΠ, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κομμάτι, ένα εξάρτημα ενός μηχανισμού, και έτσι φαίνεται ότι γινότανε. Γι' αυτό παίρνανε πολύ εύκολα και οποιαδήποτε. Γι' αυτό, λοιπόν, αυτή η ιστορία κατέληξε να είναι μια ιστορία ρουτίνας. Το 2018, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς αυτοκριτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο δεύτερος εισαγγελέας που υπήρχε εκτός ιδρύματος καταργήθηκε. Α, μάλιστα. Διότι υπήρχε ένας τρελός εισαγγελέας, ο οποίος τους γυρνούσε πίσω όλες τις αιτήσεις, διότι δεν τους αιτιολογούσαν. Α, ναι, υπήρχε. Άρα υπήρχε αντίθεση από μέσα από το. Έτσι, θεσμική. Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν? Πρέπει όχι απλώς να επανέλθει ο δεύτερος εισαγγελέας, αλλά όπως και στην περίπτωση των κακουργημάτων, θα πρέπει να υπάρχει και ενισχυμένη δικαστική συμπαράσταση, θα πρέπει να υπάρχει ένα τριμελές συμβούλιο. Και ένας εισαγγελέας υπηρεσίας, όχι ένας εισαγγελέας ο οποίος είναι αρμόδιος μόνο γι' αυτό. Ένας εισαγγελέας απλής υπηρεσίας, ο οποίος να είναι ένας κανονικός άνθρωπος και να κοιτάει αν ορθώς γίνεται η αιτιολόγηση για την οποία έκανα λόγο. Αυτό σημαίνει δικαστική προστασία. Δικαστική προστασία, εδώ πέρα έρεται το απόρριτο. Αυτού του τύπου οι αλλαγές, προφανώς, σε συνδυασμό με έναν ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έναν ενισχυμένο θεσμικό ρόλο της ΑΔΑΕ, μπορούν να χτίσουν ένα επαρκές φίλτρο, το οποίο θα υλοποιεί την συνταγματική επιταγή της άρσης του απορρίτου με απόλυτη σύμπνοια με την ανάγκη διαφύλαξης των εθνικών συμφερόντων. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ζούγκλα. Είναι μπάχαλο. Είναι δηλαδή ένα διάτριτο σύνταγμα, το οποίο στην καθημερινότητά του ευτελίζεται στους διαδρόμους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ελληνικής δικαιοσύνης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Διότι δεν θέλω να πω τα γνωστά τώρα, ότι ο Πρωθυπουργός το πρώτο πράγμα που έκανε είναι ότι έβαλε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του, αλλάζοντας τον νόμο για τα προσόντα του διοικητού της ΕΕΠ κτλ. Αυτά έχουν υποθεί. Και αυτό σας λένε το καινούριο στην ιστορία. Δεν υπάρχει κράτος απαραγμένο από νησίδες παρακράτους. Άλλο όμως ένας θύλακας ακροδεξιών μέσα στο αστυνομικό τμήμα τάδε,
και άλλο ένα επιτελικό κράτος το οποίο βασίζεται σε τέτοιου είδους πρακτικές. Κατανοητό. Πάντως με αφορμή, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, το τι πρέπει να γίνει, υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες μετά, με αφορμή αυτές τις παρακολουθήσεις. Υπάρχει η πρωτοβουλία για την υπέρσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και υπάρχει η πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για τα δημοκρατικά δικαιώματα που ζητούν νομοθετικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών. Το ερώτημα είναι πώς και το κράτος κρατάει, το είπατε προηγουμένως με φίλτρα, αλλά πώς ο πολίτης που παρακολουθείτε, πότε μαθαίνει, αν μπορεί να το μάθει και ποια ένδικα μέσα έχει. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να καταργηθεί ο νόμος ο υφιστάμενος, ο οποίος προήλθε με τροπολογία του 2021, μόλις έσκασε η περίπτωση του Κουκάτη, ο οποίος προβλέπει τον αποκλεισμό της γνωστοποίησης στον άνθρωπο που ενδιαφέρεται, που έχει έρμο συμφέρον, ναι, της υποκλοπής, της άρσης του απορρίτου. Δηλαδή αυτός να δίνετε αποκλεισμός... το δικαίωμα σε έναν πολίτη, άμα υποπτεύεται, να ξέρει, να το μάθει. Ξέρει, να το μάθει. Να το μάθει. Αν μη τι άλλο. Αν δεν το ξέρω, τότε δεν υπάρχει τίποτα. Προσέξτε, άλλο απόρριτο και άλλο στεγανό. Μάλιστα. Υπάρχει η έννοια του απορρίτου. Φυσικά, οι συμβάσεις που θα κάνει η ΕΕΠ δεν είναι να τις ξέρετε εσείς κι εγώ. Κάποιος όμως πρέπει να τις ελέγχει. Δεν μπορεί να βγαίνει πρωθυπουργός της χώρας και να λέει δεν τολμάω. Εδώ μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα. Αυτό είναι δηλαδή ομολογία παρέτησης, δεν τολμάω να ξέρω. Θύμισε και το Λουδεβίκο 14ο. Ηγεμονεύω, βασιλεύω χωρίς να έχω ευθύνη. Ο πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό το λέω διότι η ομολογία ότι δεν τολμάω να ζητήσω από την ΕΕΠ για μένα είναι η πεμπτουσία του προβλήματος. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό ότι φτιάξαμε ένα στεγανό το οποίο απλώς λειτουργεί υπό την εποπτεία μας, στην πράξη όμως χωρίς να λογοδοτεί. Τι εννοώ. Συμβάσεις της ΕΕΠ λοιπόν. Φυσικά, οι συμβάσεις της ΕΕΠ δεν είναι δημοσιογραφική ύλη. Αυτό έχω απόλυτη κατανόηση ότι έτσι πρέπει να είναι και σε ένα κράτος δικαίου. Αλλά οι συμβάσεις της ΕΕΠ τουλάχιστον θα πρέπει να φτιαχτεί κάτι από το κοινοβούλιο. Δεν θέλετε να είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας γιατί είναι μεγάλη και κινδυνεύουμε με διαρροές. Ας είναι μια διακομματική επιτροπή, το Προεδρείο της Βουλής και να τις κοιτάει στοιχειώδως. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος. Είτε είναι κοινοβουλευτικός, είτε είναι δικαστικός που έλεγα πριν, είτε είναι ο έλεγχος που ασκεί η ερευνητική δημοσιογραφία χάρη στην οποία μάθαμε αυτά που μάθαμε, είτε είναι ο αγώνας που κάνει ο κάθε πολίτης στο όνομα της ευθύνης του σε μια δημοκρατική πολιτική κοινότητα να ζητήσει να μάθει τι διάολο συμβαίνει. Αυτό κάναμε εμείς με την πρωτοβουλία ώρα 0. Προσπαθούμε να πιέσουμε όχι μόνο την κυβέρνηση. Προσέξτε. Όλο το πολιτικό σύστημα και την αντιπολίτευση μίζωνε και λάσωνε ότι αυτό δεν είναι business as usual. Διότι πολύ εύκολα μπορεί να το πει κάποιος αυτό. Διότι όντως υποκλοπές πάντα γίνονταν. Όμως εδώ έχουμε μια ιστορική ευκαιρία μέσα στο πλαίσιο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τη μείζωνα σημασία που έχει αυτό το σκάνδαλο πολιτιακής υφής, ξαναλέω, όχι απλώς πολιτικής, προκειμένου να λύσουμε κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν μετά το 2001. Ζούμε στα απόνερα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, κύριε Καλοδούκα. Αυτή είναι η παγκόσμια συγκυρία. Η παγκόσμια συγκυρία στην οποία εντάσσεται και η Ελλάδα λέει ότι αυτό που κάποτε ήταν ο κανόνας, δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, πλέον αρχίζει και σπάει στο όνομα του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας. Κοινώς, τι λέει η κάθε κυβέρνηση. Αν είστε καλά παιδιά, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε. Ναι, επειδή το αναφέρατε και προηγουμένως για τις ευθύνες του πολίτη, κάθε πολίτη, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, τουλάχιστον δύο τελευταίες, ότι παρόλο το ότι οι πολίτες θεωρούν μεμπτό τις παρακολουθήσεις, δηλαδή τις δεν επιχαίρουν και θεωρούν υπεύθυνη την κυβέρνηση, δεν πιστεύει δηλαδή η πλειοψηφία του κόσμου ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε, εν τούτης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες αξιολογούν χαμηλά τις παρακολουθήσεις. Πιο χαμηλά, δηλαδή το πρώτο είναι η ακρίβεια, η ανεργία, η κρίση κλπ. Και μάλιστα δεν θεωρούν τις παρακολουθήσεις λόγο για να αλλάξουν την ψήφα τους σε επερχόμενες εκλογές. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Οι υποκλοπές δεν είναι αιτία κοινωνικής δυσαρέσκειας σε πρώτη φάση, πουθενά. Διότι δεν αφορούν την ζωή του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι ακρίβεια. Ούτε φωτιές που πέρυσι κάει και μισή έδεια και βγήκε ο κόσμος και φώναζε αυτό που φώναζε. Σωστό. Οι υποκλοπές όμως είναι πέναλτι και αποβολή για άλλο λόγο.
διότι συνιστούν παράβαση των πολύ θεμελιακών κανόνων με τους οποίους κυβερνάται μια χώρα, όταν αποκαλυφθούν. Δείτε, από τις αρχές της ύπαρξης των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι σήμερα, ένας μόνο πρόεδρος παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθηκε κανείς που διώχτηκε για οικονομικές ατασταλίες στερατώδης. Ουδής, ο οποίος κατηγορήθηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Ο άλλος, ο Μπους, παρήγγειλε πόλεμο στο Ιράκ βασισμένο σε ψευδή στοιχεία. Δεν παραιτήθηκε ούτε ο Κλίντον μέσα σε μια βαθιά πουριτανική κοινωνία επειδή έγινε ιστορία με τη Μόνικα Λουίνσκι. Παραιτήθηκε ο Νίξον λόγω του Watergate. Δεν παραιτήθηκε επειδή οι Αμερικάνοι δεν άντεχαν άλλον τον Νίξον. Έτσι. Παραιτήθηκε διότι οι κανόνες αυτού του παιχνιδιού που ονομάζεται φιλελεύθερη δημοκρατία με σύνταγμα παραβιάστηκαν με τρόπο ανίκιο, αμετάθετο. Άρα είτε οι πολίτες το βιώνουν αυτό με τον τρόπο που το βιώνω εγώ και κάποιοι άλλοι, όντως με μια περισσή ευαισθησία, προσπαθώντας να πούμε ότι αυτά δεν πρέπει να τα δεχθούμε, δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω από αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος φυσικά στην καθημερινότητά του, στις δυσκολίες που βιώνει για να βγάλει το ψωμί του, το τελευταίο που τον νοιάζει είναι υποκλοπές. Όμως ξαναλέω, δεν είναι αυτή η αιτία για την οποία θα οδηγηθούμε σε εξελίξεις εξαιτίας της υπόθεσης των υποκλοπών. Υπάρχει, ξέρετε, και το μέγα θέμα των ελληνικών ΜΜΕ που αποσιώπησε σχεδόν το θέμα. Την ίδια στιγμή που τα διεθνή ΜΜΕ το είχαν πρωτοσέλιδα και με επιχείρους τίτλους. New York Times, Washington Post, Politico, Guardian Liberation και πολλές άλλες. Γιατί αυτή η σιωπή των αμνών στα ΜΜΕ και αν υπάρχει δυνατότητα θεσμικά να σπάσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, η ερώτηση είναι στα όρια της ρητορικής, έτσι την εκλαμβάνω. Προφανώς, ρητορικά το λέω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Επίσης, να σας πω ότι ό,τι λέει ο διεθνής τύπος για μένα δεν είναι και θέσφατο. Θέλω να σας πω, έχω δει διάφορες κοτσάνες γραμμές. Προφανώς. Γιατί το λέω. Γιατί στα κατημάσεις χάτος τώρα έχει αρχίσει να λέει, λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Παλιότερα λέγανε. Έχουν ακούσει και τα ματάκια του. Τρελαβή και λοιπόν. Κοιτάξτε, η ουσία με την υπόθεση του διεθνή τύπου είναι η εξής. Ότι ο Πρωθυπουργός είχε και έχει καταφέρει να φιλοτεχνήσει ένα εξαιρετικό προφίλ διεθνές για τον εαυτό του στο εξωτερικό. Αυτό το προφίλ ρηγματώθηκε. Διότι είναι αυτό που σας είπα, ότι αν αποκαλυφθεί αυτό, την πάτησες. Δεν το δέχεται ο άλλος. Mm-hmm. Δεν τον νοιάζει πόσο ακριβά είναι τα καύσιμα. Δεν τον νοιάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξεις τα πλαφόν στη χρέωση του ρεύματος. Δεν τον νοιάζει τι έκανε στην πανδημία. Όλοι λίγος πολύ εκεί τα τρώνε. Εκεί που δεν παίζει είναι στις υποκλοπές για το λόγο που σας είπα πριν. Τώρα, τα ελληνικά ΜΜΕ σε πρώτη φάση έδειξαν αμήχανα. Δεν έδειξαν αμήχανα όμως μόνο τα ΜΜΕ. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έδειξαν αμήχανα. Α, μάλιστα. Ο Ανδρουλάκης πήρε μπροστά με μια επιστολή που έφτιαξε 10 μέρες μετά όταν ξέσπασε η ιστορία. Στην αρχή η μπάλα ήταν κάπως στα κεραμίδια. Θα το πω και λίγο και για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Στην αρχή ήταν αμήχανος. Μετά πήρε μπροστά το σύστημα. Τι εννοώ λοιπόν. Τα ελληνικά ΜΜΕ είναι γνωστό ότι πάσχουν στο πεδίο της. Αυτού που λέμε ανεξαρτησία του τύπου. Ελεύθερα είναι. Ανεξάρτητα δεν είναι. Σωστό. Έτσι. Και το καθεστώς εξάρτησής τους από ένα σύμπλεγμα πολιτικών, οικονομικών και άλλων συμφερόντων είναι αυτό που φαλκιδεύει την ανεξαρτησία τους. Θεσμικά δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Τι να γίνει. Δεν είναι ότι ζούμε σε μια εποχή στην Ελλάδα όπως ζούσαμε επί Χούντας, όπου υπάρχουν επιτροπές λογοκρισίας. Όμως η συγκέντρωση των ΜΜΕ σε συγκεκριμένους ιδιοκτήτες και λοιπά και λοιπά, αυτά που ξέρει και οι γάτες στην Ελλάδα, είναι αυτό που δημιουργεί αυτό το καθεστώς. Τι μπορεί να γίνει. Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο προβλέπει ευθύνη αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και πλουραλισμού. Αυτά τα τρία που προβλέπει το σύνταγμά μας για τα ΜΜΕ κατακρεούνται καθημερινά στις τηλεοράσεις. Τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάτι μπορεί να γίνει πέρα από το να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αλλά και πάλι μην φανταστείτε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Η φύση του αναπτυγμένου καπιταλισμού είναι τέτοια, έτσι ώστε η συγκέντρωση κεφαλαίου στο ΜΜΕ δημιουργεί πάντα αυτή την κατάσταση. Αυτό που έγινε στην Ιταλία γίνεται και στην Ελλάδα. Τι μπορεί να γίνει. Θα κάτσουν να συμφωνήσουν τα κόμματα, τουλάχιστον τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα αναπαράγουν αυτό που ζητάει το Σύνταγμα. Δηλαδή μια ανεξάρτητη, πλουραλιστική, αμερόληπτη ενημέρωση. Κάτι το οποίο ως σήμερα ποτέ δεν υπήρξε. Ποτέ. Δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να γίνει. Ωραία. Για κλείσιμο, θα θέλω να σας ρωτήσω,
επειδή είστε και πολυγραφότατος και πολύ εξαιρετικά βιβλία, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και και στους δημοσιογράφους αλλά και στους απλούς πολίτες, βγάζετε ένα καινούργιο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο κράτος». Περί τίνος πρόκειται και πότε θα κυκλοφορήσει? Το βιβλίο, ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά λόγια. Όντως παλεύω να μπορώ να είμαι κατανοητός στους ανθρώπους και όχι σε μια κλίκα διανοημένων. Ακριβώς αυτό είναι το χάρισμά σας. Που μιλάνε με το δικό τους ιδίωμα. Το ταξίδι στο κράτος είναι αυτά που εγώ διδάσκω για το κράτος και το δίκαιο στους φοιτητές μου εδώ και περίπου 22 χρόνια που είμαι στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και είναι φτιαγμένο όχι με μια κλασική εγχειρηδιακή λογική, αλλά είναι γραμμένο σαν οδηγός. Όπως είναι ένας τουριστικός οδηγός, ας πούμε, αλλά με την έννοια του ανθρώπου που προσπαθεί να καταλάβει τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Προσπαθώ λοιπόν να δώσω στον αναγνώστη τα γιατί του κράτους, του έθνους, του λαού, της κυριαρχίας, των δικαιωμάτων, όλων αυτών των βασικών εννοιών που συνομολογούν τους όρους με τους οποίους πολιτικά συμβιώνουμε. Πολύ. Αυτό προσπαθώ. Πότε βγαίνει? Βγαίνει περίπου σε 10 μέρες, γύρω στις 10 Σεπτέμβρη, σίγουρα θα είναι στην βιβλιοπολία από λοιπόν, τις εκδόσεις. Το περιμένουμε μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Life.gr. Εγώ ευχαριστώ.